200 χρόνια πέρασαν από τότε που οι Έλληνες αγωνίστηκαν ενωμένοι για να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό. Βέβαια, η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν παρά αποτέλεσμα όλων των αγώνων που ξεκίνησαν από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως, αλλά θα έλεγα συνεχίστηκαν και μετά την Επανάσταση εκείνη την ηρωική του 1821. Εδώ στην Μητρόπολη μας, αλλά και στην Ελλάδα σύμπασα, θα έλεγα και όπου ευρίσκονται Έλληνες στα μήκη και στα πλάτη της γης, γιορτάζομαι αυτή την επέτειο με συγκίνηση ιερά, αλλά και με καύχηση και υπερηφάνεια για τους προγόνους μας, οι οποίοι αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν. Κρατώντας το σταυρό στο χέρι και έχοντας βαθιά πίστη στην καρδιά τους, αλλά και αγάπη σε αυτόν τον τόπο τον αιματοβαμμένο, σε αυτή την πατρίδα την Ελλάδα, που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Ήρθε κάποια μέρα μια ομάδα νέων στο γραφείο μου και με παρεκάλεσαν να ευλογήσω μια προσπάθειά τους για να αναδείξουν το μονοπάτι του παλαιών πατρών Γερμανού, τον τόπο δηλαδή από όπου πέρασε, το δύσβατο εκείνο μονοπάτι για να φτάσει στην Αγία Λαύρα και με τα ταύτα να επιστρέψει εδώ εις την έδρα του την Αποστολική, στην Ιερά Πόλη και Μητρόπολη των Πατρών. Το ήκουσα μετά πολύ συγκινήσεως και εις τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοίρα και Ζουμπάτας Ιθάνα, έδωσα την ευχή μου ώστε κατά τον καλύτερο τρόπο να εργαστούν αυτοί οι νέοι, αυτή η ομάδα των ανθρώπων για να αναδείξουν αυτό το ιστορικό μονοπάτι που έχει, θα έλεγα, βαθύτατον συμβολικόν χαρακτήρα. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της ψυχής μου, γιατί όντως μέσα από τον παλμό της καρδιάς τους, μέσα από την αγάπη τους για την πατρίδα και την αφοσίωσή τους στην Αγία μας Εκκλησία, κατάφεραν όχι μόνο να αναδείξουν αυτό το μονοπάτι, αλλά και μια ταινία να γυρίσουν η οποία είναι εμπνευσμένη από αυτήν την πορεία, την ένδοξη και μαρτυρική του παλαιών πατρών Γερμανού και των συνεργατών του και συνοδοιπόρων του για την ελευθερία των συναγωνιστών του. Εμείς λοιπόν, 200 χρόνια από τότε που πνεύμα Θείο χύθηκε με μιας, όπως λέγει ο ποιητής, στην Άγια Ψυχή του Γερμανού, που ατρόμητος απλώνει το ξακουστό το λάβαρο και από τις εκκλησιάς στην πόρτα πρώτος προβαίνει αγωνιστής και πρώτος ξεσπαθώνει, 200 χρόνια μαζί με αυτά τα παιδιά που ανέδειξαν και προβάλλουν το μονοπάτι των αγώνων των θυσιών για την ελευθερία του παλαιών πατρών Γερμανού, στεκόμαστε με δέος εκεί κάτω από τον πλάτανο της Αγίας Λαύρας, που εκείνος κρατάει το λάβαρο της Επαναστάσεως, και κάτω όλοι οι γονατιστοί, οι Έλληνες, αγωνιστές, οπλαρχηγοί και καπεταναίοι δίδουν τον μεγάλο όρκο για την ελευθερία. Εκεί λοιπόν τον βλέπουμε, όπως αργότερα θα περιγράψει αυτήν την σκηνή ο τότε διακονός του και μετέπειτα Μητροπολίτης Αθηνών Θεόφιλος ο Βλαχοπαπαδόπουλος. Τον βλέπουμε να κόβει ένα κομμάτι από το ράσο του και ένα κομμάτι από τη φουστανέλα του Ζαΐμι, να τα ενώνει και υψώνοντάς το μαζί με το λάβαρο της Αγίας Λαύρας, το λάβαρο εκείνο που εικονίζει την Παναγία μας και κοιμημένη και που έμεινε εις την ιστορία εκεί στο Μουσείο της Αγίας Λαύρας για να δεικνύει στους αιώνας αυτήν την σκηνή της ελευθερίας και των αγώνων για την πατρίδα. Εκεί λοιπόν είμαστε και εμείς νοερά και τον ακούμε να διακηρύττει. Θα διαβάσω αυτή την διακήρυξή του γιατί έχει μεγάλη σημασία και βαθύτατο νόημα για μας τους νεοέλληνες. Η Αγία Σιών δεν θα παραδοθεί πλέον εις την ερήμωση,
ο ναός του Κυρίου, ο οποίος ευεβηλώθη ως σαν ένας άθλιος χώρος, τα σκεύη της δόξης τα οποία εσύρθησαν εις τον βούρκον θα γίνουν καταιγής. Η άβυσσος την άβυσσον επικαλείται. Η εγνωσμένη ευσπλαχνία του Κυρίου θα επισκιάσει τον λαόν του. Η φυλή των Τούρκων υπερεύει το μέτρον των ανομιών. Η ώρα του καθαρμού έφτασε. Να είστε λοιπόν αγαπημένοι, ο γένος των Ελλήνων, φυλή ελληνική. Οπλιστείτε με τον ζήλον του Θεού. Έκαστος εξ ημών, αζωστεί την ρομφέαν του, διότι είναι προτιμότερον να αποθάνει τις με τα όπλα αναχείρας, παρά να κατεσχύνει τα ιερά της πίστεώς του και την πατρίδα του. Εμπρός λοιπόν, ας συντρίψομεν τα δεσμά των ζυγών, ο οποίος επικάθεται επί την κεφαλήν μας, διότι είμεθα η κληρονόμη του Θεού και η συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Αύριον ακολουθούντες των σταυρών, θα βαδίσομεν προς αυτήν την πόλην των πατρών, της οποίας η γη είναι αγιασμένη από το αίμα του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου. Ο Κύριος θα εκατονταπλασιάσει το θάρρος σας. Και συνεχίζει. Στρατιώτε του Σταυρού, ό,τι καλείστε να υπερασπιστείτε, είναι αυτό τούτο το θέλημα του ουρανού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, να είστε ευλογημένοι και συγκεχωρημένοι από πάσας τα σαμαρτία σας. Και αφού έγινε αυτή η σκηνή, αφού φύγαν, ως λέγει και πάλι ο ποιητής, από όλες τις μεριές οι Τούρκοι τρομαγμένοι, ενώ προφέρει ο Γερμανός και αχολογούν οι άλλοι τον όρκο από όλη που έσυσε βαθιά όλη την οικουμένη, γυρίζει ξανά στην Πάτρα από αυτό το μονοπάτι που ανέδειξαν αυτά τα παιδιά και το περπάτησαν όπως εκείνος και οι συναγωνιστές του. Γυρίζει στην Πάτρα όπου στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου υψώνει τη σημαία της νίκης και της ελευθερίας και από εκεί απευθύνεται προς τις ευρωπαϊκές δυνάμεις γράφοντάς τους. Εμείς το ελληνικό έθνος των χριστιανών, βλέποντες ότι μας καταφρονεί το Οθωμανικό γένος και σκοπεύει όλεθρον εναντίον μας, πότε με τον ένα και πότε με τον άλλο τρόπον, απεφασίσαμεν σταθερός ή να αποθάνομεν όλοι ή να ελευθερωθόμεν. Και τούτου ένεκα βαστούμεν τα όπλα ισχύρας, ζητούντες τα δικαιώματά μας. Όντες λοιπόν βέβαιοι ότι όλα τα χριστιανικά βασίλεια γνωρίζουν τα δίκαιά μας, όχι μόνον δε θέλουν μας εναντιωθεί, αλλά θέλουν μας συνδράμει. Και ότι έχουν εις μνήμην ότι οι ένδοξοι πρόγονοί μας εφάνισαν ποτέ ωφέλιμοι εις την ανθρωπότητα. Δια τούτο ειδοποιούμεν την εκλαμπρότητά σας και σας παρακαλούμεν να προσπαθήσετε να είμεθα υπό την εύνοιαν και προστασίαν του μεγάλου κράτους σας. Κρατώντας ο Γερμανός τον πυρσό της ευθύνης έναντι του Θεού και των ανθρώπων και αγωνιζόμενος για τα απαράγραπτα δίκαια της Ελλάδος, ανεδέχθη και την μεγάλη ευθύνη να μεταβεί στη Δύση προκειμένου να εργαστεί έχοντας το χάρισμα όχι μόνον του λόγου αλλά και του διαλόγου και της πειθούς. Ένας άλλος δρόμος, ένα άλλο μονοπάτι για την δόξα της Ελλάδος, για την ελευθερία της, για τα απαράγραπτα, όπως είπα προηγουμένως, δίκαιά της. Και εκεί απέδειξε την οξύνειά του, τη διπλωματική δεινή ικανότητά του και τη σύνεσή του για τη διαχείριση των λεπτών εθνικών ζητημάτων. Και καθώς εγνώριζε τον πόνο της διχόνοιας, αγωνίστηκε να ειρηνεύσει καρδιές, να φιλιώσει ανθρώπους για το καλό της πατρίδος,
για της ελευθεριάς τον αγιασμένο στόχο. Αλλά πώς αυτός που μιλούσε για το Σταυρό και κρατούσε το Σταυρό να μην ακολουθήσει την σταυροαναστάσιμη πορεία μέσα και από άλλες θυσίες, πώς αυτός ζώντας μέσα στο κλίμα της Μεγάλης Παρασκευής, ζώντας την πίκρα και το πόνο, πώς αυτός δεν θα ανέβαινε στο ύψος του Σταυρού εκ των ιδίων παιδων αδικούμενος και πλήστα υπομείνας και στενοχωρούμενος, συνελήφθη, εδέθη, εσύρθη, εχλεβάστη της Ελλάδος αυτό το μέγιστον τέκνο μαθάνατες τις ρίζες του. Έφτασε μέσα από το δρόμο της φρικτής ανηφοριάς και της αιματωμένης δύσκολης πορείας στη θέα της Ανάστασης. Έφυγε από τον κόσμο αυτό στις 30 Μαΐου 1826 στον Άφπλιο ευρισκόμενος όπου και ετάφη. Πέταξε για τον ουρανό για να συναντήσει τον συντοπίτη του, τον γέροντά του, τον πάτρονά του, εθνοιερομάρτυρα Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο το Δημητσανίτη, ο οποίος όταν ο Γερμανός ήταν 35 ετών του έδωσε την εικόνα της Σταυροκρατούσας Παναγίας, τον χειροτώνησε αρχιερέα και τον απέστειλε εις την πόλη των πατρών λέγοντάς του να αγωνιστείς για την ελευθερία της Ελλάδος. Εκεί λοιπόν τον περίμεναν ήρωες, μάρτυρες και άγιοι της πίστεως και της πατρίδος. Τα παιδιά του τα πνευματικά, το πίμνιό του, ο κλήρος και ο λαός της Πάτρας δεν ήταν κοντά του για να του κλείσουν τα μάτια και να του φιλήσουν για τελευταία φορά το χέρι. Όμως του έστησαν αντριάντα στο κέντρο της Πάτρας τα ψηλά αλόνια για να ευλογεί και να εμπνέει σε αγώνες για την τιμή και την ελευθερία και τα δίκαια της Ελλάδος. Και έγραψαν κάτω από αυτόν τον αντριάντα «Είδε πόλης πατρέων, όν υπήροχον αρχιερία, στήσα το Γερμανών, πατρίδα λυσάμενον δουλείς τη γερής, χάριτος μνήμα, ώστε πιλάμπιν την αυτού δόξαν, γέαν εφελαδίην». 200 χρόνια πέρασαν και εμείς τιμάμε κατά χρέος ιερό και καθήκον Άγιο όπως επράταμε μέχρι τώρα και θα συνεχίζουμε να πράττουμε και το Γερμανό και όλους εκείνους κληρικούς και λαϊκούς, όλους τους Έλληνες, μικρούς και μεγάλους που ενωμένοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία της Ελλάδος. Αγαπητοί μου, όλοι οι πατρινοί και όλοι οι Έλληνες, απευθυνόμενοι προς τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, καθώς αντικρίζομαι τον αντριάντα του που υπερήφανο στέκεται στα ψηλά αλόνια της Πάτρας, ας του πούμε. Των πατρέων καύχημα και κλαίος και της Ελλάδος σέμνομα, γέροχε ιεράρχα Γερμανέ, είδε ευσπλάχνος τα τέκνα σου και υπέρ αυτών Χριστών των Θεών καθηκέτευε, ώστε την πίστη να τόφια να διατηρήσουν, την αγάπη προς την πατρίδα ως κόρην οφθαλμού να προστατεύσουν και να διαφυλάξουν, την ιερά παρακαταθήκη που από τα Άγια χέρια σου παρέλαβαν στιβαρά να κρατήσουν και την λαμπάδα αναμένη στους επιγενωμένους να παραδώσουν. Αυτή τη γη που τους παρέδωσες, εσύ με τους συναγωνιστάς σου, τους πυρφόρους κληρικούς και τους οπλαρχηγούς και λεοντόκαρδους της Λευτεριάς, καπετανέους και αγωνιστές, ελεύθεροι να την κρατήσουν, την ενότητα να υπηρετήσουν και την Ελλάδα ένδοξη στα χέρια του Θεού να παραδώσουν, την ελληνική γλώσσα καθάρια να τηρήσουν, τα πατρογονικά αγιασμένα ελληνορθόδοξα ήθη να υπηρετήσουν. Αν τότε, Πατέρα μας δοξασμένε, σε χρειαζόταν τόσο η Ελλάδα, αν τότε στα δύσκολα και φρικτά χρόνια της πικρής σκλαβιάς ήσουν η παρηγοριά του πονεμένου λαού, αλλά και η φωνή του,
όσο μάλλον τώρα που η πατρίδα μας περνώντας από φρικτές συμπληγάδες αγωνίζεται την παρακαταθήκη να κρατήσει, το καντήλι μπροστά στα εικονίσματα αναμένο να μένει, ο σταυρός του στρούλους των εκκλησιών ολόφωτος να στράφτει, το αίμα καθάριο στις φλέβες ελληνικό και ορθόδοξο να τρέχει. Αν τότε σε είχε ανάγκη η πατρίδα μας, τότε που έπεσαν πάνω της να την κατασπαράξουν, ξέχωρα από τη φοβερή Τουρκιά, όσοι το μεγαλείο της εμίσησαν, την αντοχή της δεν άντεξαν, από το φως της τυφλώθηκαν, πόσο μάλλον τώρα που γείτονες εγγύς και άλλοι μακράν, την παράδοσή της πασχίζουν να σβήσουν, την ιστορία της και την εδαφική της ακεραιότητα να αμφισβητήσουν. Αν τότε σε είχαν ανάγκη τα παιδιά σου για να τα εμπνέεις και να τα καθοδηγείς, να τα εμψυχώνεις και να τα παρηγορείς, να τα ευλογείς και στη νίκη να τα οδηγείς, πόσο μάλλον τώρα που κάποιοι, όχι μόνον ξένοι, αλλά αφεύ και ημέτεροι, φροντίζουν τον ενθουσιασμό τους να απομειώσουν, τα όνειρα από την ψυχή τους να σβήσουν και την πορεία τους προς τη δόξα και τον ουρανό να ανακόψουν. Η ιστορία και το μέλλον της Ελλάδος στηρίζονται σε τρεις λέξεις, έλεγες κλινέ ιεράρχα, θρησκεία, ελευθερία, πατρίς. Αυτό επαναλαμβάνομαι και εμείς, και έσω βέβαιος ότι μέχρι σέματος, αν χρειαστεί όσα μας παρέδωσες, θα αγωνιστούμε για να τα κρατήσουμε. Θερμές ευχαριστίες, ας μου επιτραπεί να εκφράσω τελειώνοντας προς τον δραστήριο πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοίρα Ζουμπάτας, τον κύριο Κωνσταντίνο Αγγελόπουλο και όλους εκείνους τους συνεργάτες του, οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ανάδειξη του μονοπατιού του παλαιών πατρών Γερμανού, αλλά και τον κύριο Χρήστο Μούλια, ο οποίος ανέλαβε να πει λόγους αγαθούς, τιμώντας την μεγάλη μορφή του θρηλυκού ιεράρχου παλαιών πατρών Γερμανού, και όλους όσοι κατά τη διάρκεια του έτους αυτού αγωνίστηκαν ενωμένοι για να αναδείξουν μονοπάτια ιστορικά, μονοπάτια ελευθερίας και τιμής για την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο, μέσα από τις εορταστικές, βαθιές, ουσιαστικές και όχι απλώς εξωτερικές εκδηλώσεις για εκείνους που το 1821, αλλά και από τότε που έπεσε η πόλη μέχρι το 1821 και μετά ταύτα αγωνίστηκαν για την ελευθερία της πατρίδος. Όλοι μαζί τώρα, μοιριόστομοι η κραυγή μας προς τον πανσεβάσμιον αγέροχο και λεοντόκαρδο και γενναιόψυχο ιεράρχη, όλοι μαζί ας αναφωνήσουμε το αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη, αιωνία σου η μνήμη, πανσεβάσμιε δεσπότη, ατόφιε ιεράρχη, ατόφιε πατριώτη, της Πατραχαΐας και της Αρκαδίας σέμνομα, αιωνία σου η μνήμη της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας συμπάσης καύχημα και κλαίος. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ ταυτόχρονα τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κύριο Χρυσόστομο και τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μοίρα Ιθάνα για την ωραία πρωτοβουλία που είχαν να κάνουν αυτό το φιλμ για το μονοπάτι του παλαιών πατρών Γερμανού. Είναι ένας θρύλος το μονοπάτι του παλαιών πατρών Γερμανού και μάλιστα δεν είναι ένα, είναι δύο. Είναι οι δύο δρόμοι από τους οποίους μπορούσε κανείς, μέσω των οποίων μπορούσε κανείς να πάει από την Πάτρα στα Καλάβρητα. Το πρώτο από τα δύο μονοπάτια, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία και ως το μονοπάτι του παλαιών πατρών Γερμανού, ακολουθεί τη διαδρομή Πάτρα, Άνω Πετρωτό, παλαιό Πετρωτό, Βαλατούνα, περνάει από το χωριό του Μοίρα, τα Βετέικα, το Λεόντιο, τη Γουρζούμισε δηλαδή, τους Λαπαναγούς και την Ιερά Μονή
θα λύγει στην Ιερά Μονή Μακελαριάς και από εκεί στα Καλάβρητα. Είναι η διαδρομή την οποία συνήθως ακολουθούσε ο Γερμανός και είναι αυτή η διαδρομή την οποία ακολούθησε και όταν ανέβηκε στην Αγία Λάβα για να κήρυξει την Επανάσταση και όταν μετά την κήρυξή της επέστρεψε για να κηρύξει την Επανάσταση στην Πάτρα. Βέβαια πέρασε μετά από τη Μονή Χρυσοποδαρίτσας και από τη Μονή Ομπλού, όπου στη Χρυσοποδαρίτσα πρέπει να μείνει ένα ή δύο βράδια, και στη Μονή Ομπλού συναντήθηκε με τους οπλαρχηγούς της περιοχής, με τους Κουμπανιωτέους, Ζαΐμιδες, Πετμεζέους, τον Καρατζά και άλλους, και οργάνωσαν τον αγώνα και τις στρατιωτικές ενέργειες οι οποίες θα προέβαιναν εν ώψη έναρξης του αγώνα για την αποδέμηση του τουρκικού ζυγού. Από τη Μονή Ομπλού ξεκίνησε και ήρθε στην Πάτρα, 25 του μηνός, μπήκε στην πόλη μέσα και κήρυξε την επανάσταση στην πόλη, στην Πάτρα δηλαδή, στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Από εκεί κατευθύνθηκε στη Μονή Ομπλού, όπου συναντήθηκε με τους άλλους οπλαρχηγούς και έγινε ένα πολεμικό συμβούλιο και οργανώθηκαν πλέον με Κουμανιωτέους και με τον Καρατζά και υπόλοιπους οπλαρχηγούς, Πετμεζέους κλπ. Ζαΐμιδες της περιοχής. Και κατευθύνθηκα προς την Πάτρα, όπως 25 του Μαρτίου κήρυξε την Επανάσταση στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Ένα αξιοσημείωτο για την Πάτρα, ότι αμέσως μετά την επομένη μέρα, 26 Μαρτίου, στην Πάτρα ιδρύθηκε άτυπα το πρώτο συλλογικό όργανο για τη διαχείριση των επαναστατικών κινητοποιήσεων. Ήταν το Πατραϊκό Διευθυντήριο, το Αχαϊκό Διευθυντήριο, όπως το λέγανε, το οποίο συνέταξε μια προκήρυξη, την έγραψε την προκήρυξη αυτή ο Γερμανός, την υπέγραψε ο ίδιος, ο Κερνίτσης, ο Ζαΐμης, ο Πετμεζάς και άλλοι, ο Χαρόπλος, ο πλαρχηγοί που ήσαν στην Πάτρα, και την κοινοποίησαν στους προξένους των μεγάλων δυνάμεων, κυρίως σε τρεις προξένους, της Γαλλίας τον Μπουκεβίλ, ο οποίος ήταν περίπου φιλέλληνας, τον Γκριν της Αγγλίας που ήταν ανθέλληνας και τον Βλασόπουλο της Ρωσίας που ήταν πάρα πολύ φιλέλληνας, και γνωστοποιούσαν την απόφαση των Ελλήνων να εξεγερθούν για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και τους καλούσαν κατά κάποιο τρόπο να κοινοποιήσουν το περιεχόμενο της προκήρυξης αυτής στις κυβερνήσεις τους. Μία προκήρυξη από αυτές του Γκριν περιήλθε στην οικογένεια Ζαΐμι, συγκεκριμένα όταν πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας το 1925 ήταν ο Αλέξανδρος Ζαΐμις και είχε πάει σε κάποιο ταξίδι στην Αγγλία. Ο Υπουργός των Εξωτερικών της Αγγλίας τότε την έκανε δώρο. Προφανώς τη βρήκε στο αρχείο του Υπουργείου των Εξωτερικών και την έκανε δώρο το αντίγραφο της προκήρυξης που είχε δοθεί από τους προκρίτες στον Γκριν. Και αυτό το έχει η οικογένεια Ζαΐμι και έχει δοθεί ένα αντίγραφο της προκήρυξης στο Μουσείο της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας, όπου και εκτίθεται, και είναι η πρώτη επίσημη συλλογική απόφαση με την οποία πιστοποιείται η κήρυξη της Επανάστασης. Στο μονοπάτι του παλαιών πατρών Γερμανού. Μία σκέψη που τελικά έγινε πράξη. Μετά από ένα χρόνο σκληρής ομαδικής δουλειάς, καταφέραμε ως Πολιτιστικό Σύλλογος Μοίρα Ιθάνα να φέρουμε εις πέρας ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Και αυτό δεν είναι άλλο από την υλοποίηση της ταινίας στο μονοπάτι του παλαιών πατρών Γερμανού. Η ανάδειξη αυτού του μονοπατιού, το οποίο διέρχεται από το χωριό μας, το Μοίρα Χαΐας, που ακολούθησε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός για να μεταβεί από την Πάτρα στα Καλάβρητα, για να σηκώσει στις 17 Μαρτίου 1821 το Λάβαρο της Επανάστασης στην Αγία Λαύρα, αλλά και για να επιστρέψει από τα Καλάβρητα στην Πάτρα, αποτελούσε για εμάς ένα μεγάλο και πατριωτικό χρέος, θέλοντας πάνω απ' όλα να τιμήσουμε την τοπική μας ιστορία, ιδιαίτερα φέτος που οι απανταχού Έλληνες γιορτάζουν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν, συμμετείχαν και βοήθησαν στην πρωτοβουλία του Συλλόγου μας να αποτυπωθεί η ιστορία του τόπου μας σε μια ταινία. Ένα εγχείρημα το οποίο θα παραμείνει ως παρακαταθήκη και στις επόμενες γενιές. Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους συντελεστές της ταινίας, στον σκηνοθέτη κύριο Ιωάννη Μουτσούλα, στον εικονολήπτη κύριο Αντώνη Καραμεσούτη, στον ιστορικό κύριο Χρήστο Μούλια, στον φιλόλογο κύριο Σπύρο Γκουρβέλο, στη θεατρολόγο κυρία Άσπα Παπαδοπούλου, στους ηθοποιούς κύριο Ανδρέα Καλυβοκά στο ρόλο του παλαιών πατρών Γερμανού,
κυρία Πόλη Νικολοπούλου στο ρόλο της γιαγιάς, στα μέλη του Σκοπευτικού Ομίλου Παραδοσιακών Οπλών Πάτρας, στα μέλη του Σωματείου Ενωμένης Δρομιοσύνης Πάτρας, καθώς και στα μέλη του Συλλόγου Φίλων Ιστορίας Πύργου Ηλίας Χαραλάμπος Βιλαέτης, που συμμετείχαν υποδίοντας ρόλους στην ταινία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μουσικούς κύριο Τάκη Μπαλάση στο παραδοσιακό τραγούδι και κύριο Νεκτάριο Κοκκόνη στο κλαρίνο με τη συνοδεία τους, καθώς και στις κυρίες Ηλιάνα Βαλσαμάκη και Χρύσα Αλποχωρίτη για τις μεταμφιέσεις των ρόλων. Ένα επίσης μεγάλο ευχαριστώ στους χωριανούς μου που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια και συμμετείχαν στην ταινία. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας κύριο Χρυσόστομο για την αμέριστη αγάπη του, αγκαλιάζοντας από την πρώτη στιγμή αυτή μας την πρωτοβουλία, αλλά και για την καθοδήγησή του και την στήριξή του. Επίσης, για την υπέροχη συνεργασία, ώστε να δημιουργηθεί η συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση. Μια εκδήλωση που αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους αυτούς που θυσιάστηκαν για τα ιερά και τα ιδανικά της πατρίδας μας πριν 200 ολόκληρα χρόνια. Αχ, Γιώργη μου, μεγάλη μέρα ξημερώνει αύριο, 25η Μαρτίου. Στάσου. Κάτσε, Γιώργη μου, να παίξουμε και λίγο μουσική. Thank you.
μου, καλό αυτό, έλα μου εδώ. Να σας δω, να σας χαρώ λιγάκι, καθίστε, καθίστε. Δεν θα κάτσουμε πολύ. Δείτε, καμάρια μου, σταθείτε λίγο να σας δω, να σας καμαρώσω. Γιατί δεν θα κάτσετε? Αύριο είναι 24 Μαρτίου και πρέπει να δούμε και τη γιορτή. Θα προκάμετε, σταθείτε λιγάκι να σας δω λίγο. Τι, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα? Ήρθαμε να πάρουμε τη φουστανέλα μου. Θέλω να ντυθώ κολοκοτρώνης αύριο. Κολοκοτρώνης, ω λεβέντε μου, και εσύ πουλάκι μου, τι θα ντυθείς? Εγώ θα ντυθώ παλαιόν πατρών Γερμανό. Όι, 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 κάτι λεβέντες που βγάζει η φαμελιά μας. Με κάνετε πολύ περήφανη. Έτσι πάντα ανατιμάτε τους ήρωες. Και όταν μεγαλώστε, να γίνετε κι εσείς γενναίοι και τολμηροί σαν κι εκείνους. Γιαγιά, είναι αλήθεια ότι ο παλαιόν πατρών Γερμανός πέσε από το χωριό μας? Αμα αλήθεια είναι, παιδάκι μου. Από εκεί ήρθε κάπου στο μονοπάτι, το μονοπάτι παλαιών πατρών Γερμανών. Μονοπάτι, από τότε το είπα. Α, ναι, από τότε. Από εκεί πέρασε και ανέβηκε πάνω και ανέβηκε στην Αγία Λαύρα με τους υπόλοιπους και υψώσαν το Λαύρο της Επανάστασης του 1821. Δηλαδή, όλα πέρασαν από το σπίτι μας. Βεβαίως περάσανε, δώμουν νεκτάριε. Το βιβλίο του παππούς να σας τα δείξω, παιδάκι μου. Ελάτε μου εδώ κοντά να τα δείτε. Του 1821. Στις 10 του Μάρτη ήταν που ο παλαιόν πατρών Γερμανός κίνησε μαζί με το διάκοπτ Θεόφιλο Βλάχο Παπαδόπουλο κάτω από τη Μαυρομαντίλα στην Πάτρα. Ξέρετε που είναι εκεί που σήμερα είναι τα Μπέλια, Τσαχάια Κλάους? Ναι. Από εκεί. Από εκεί κινήσαν να βγουν πάνω στα καλάβρητα του μονοπάτι. Στον δρόμο τους, κοιτάτε εδώ, δείτε, ανταμώσαν πολλά χωριά. Πρώτα-πρώτα τη Βαλατόνα. Στο κατόπι πήραν το μονοπάτι και φτάσαν στα Λατσέικα. Αυτό είναι το μονοπάτι που φαίνεται και περπατάμε και σήμερα. Δεν σταθήκανε, αλλά ανεβήκανε, περάσαν το ποτάμι του Γλαύκου και φτάσαν και εδώ στο χωριό μας, του Μοίρα. Δηλαδή, γιαγιά, όλα πέρασαν από το σπίτι μας. Ναι, παιδάκι μου, είναι πάλι εδώ. Κοίτα, λέει, πιο κάτω στο σπίτι του Παπανίκου μπροστά, το κεφτό. Αυτό είναι το μονοπάτι, είναι. Λοιπόν, που λέτε, μετά προχωρήσαν και περάσαν και από τη Ζουμπάτα. Εκεί που έχουμε κι εμείς το δικό μας το μάρτυρα, το Γρηγόριο. Το Μητροπολίτη Δέκο. Ναι, πουλάκι μου, μπράβος. Συνεχίσανε και φτάσαν στο Λιώτιο. Από εκεί περάσανε από τις Λαπαναγούς, δείτε εδώ, και αφού πήραν τον ποταμό το Σελινούντα, φτάσαν πάνω, στην Παναγιά, στην Μπακελαριά. Από εκεί προχωρήσαν, βρήκαν το δάσος του Ποντιά και τραβήξαν για τους Πετσάκους. Ανεβήκαν κάτι λόφους που έχει κυδάλια και έτσι βγήκαν πάνω στην Αγία Λαύρα. Γιατί πήγα στην Αγία Λαύρα, γιαγιά? Στην Αγία Λαύρα, παιδάκι μου, είχαν καναμηνήσει να ανταμώσουν όλοι οι προεστοί και όλοι οι υπλαρχηγοί εκείνης της εποχής. Αυτός ήταν ο Άγιος Τόπος που είχαν αποφασίσει να ξεκινήσει ο αγώνας για τη λευτεριά του τόπου μας το 1821.
Ήταν κιόλας 17 Μαρτίου 1821. Αυτή τη μέρα γιορτάζει η Εκκλησιά μας τον Άγιο Αλέξιο, κυνηγολιούχος των Καλαβρίτων. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός είχε φτάσει ήδη στη Μονή της Αγίας Λαύρας. Την ίδια μέρα συγκεντρωθήκαν εκεί στην Αγία Λαύρα όλοι οι τοπικοί πρόκριτοι και οπλαρχηγοί. Μετά τη Θεία Λειτουργία, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός τέλεσε τη δοξολογία και στο τέλος της, δείτε εδώ, αφού σήκωσε το ιστορικό λάβαρο, κήρυξε την Επανάσταση και όρκησε τους αγωνιστές το όνομα Τσαγιά Τριάδας. Στη συνέχεια, όλοι αντάμα να φωνήσανε ελευθερία ή θάνατος. Μετά από τρεις μέρες, στις 20 του Μάρτ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός έφυγε από τα Καλάβρητα για την Ιερά Μονή της Παναγίας της Χρυσοποδαρίτισσας, στα Νεζερά. Οι Καλαβριτινοί είχαν ξεσηκωθεί, δείτε εδώ πέρα, και μετά από σκληρή μάχη με τους Τούρκους, στις 21 Μαρτίου τα Καλάβρητα περάσανε στα χέρια των Ελλήνων. Απ' την άλλη μεριά όμως, στην πόλη της Πάτρας, οι Τούρκοι στις 21 του Μάρτ μάθανε ότι τα απελευθερωθήκανε τα Καλάβρητα και φοβηθήκανε, γιατί καταλάβανε ότι οι Έλληνες κάτι ετοιμάζουνε. Έτσι αρχίζουν να μεταφέρουν τις οικογένειές τους πάνω στο κάστρο της Πάτρας και να ταμπουρώνονται εκεί μέσα. Η κίνηση αυτή που κάνανε οι Τούρκοι τους τρόμαξε τους πατρινούς. Την επόμενη μέρα, στις 22 του Μάρτ, κατά το μεσημέρι, οι Τούρκοι αρχίζουν να λαιλατούν και να βάζουν φωτιά στα σπίτια των προκρήτων της Πάτρας. Επικράτησε, παιδάκια μου, πανικός. Δημιουργήθηκαν μικροσυμπλοκές ανάμεσα στους Έλληνες και στους Τούρκους. Οι Τούρκοι απαντήσαν στους πατρινούς και στρίψανε τα κανόνια κατά της Πάτρας. Τότε ο Νίκος Λόντας, που είδε αυτό το χάος, έστειλε να φωνάξουν και να ειδοποιήσουν τον παλαιόν πατρόν Γερμανό και τον ενημέρωσε για την επίθεση των Τούρκων. Δείτε εδώ, και του ζήτησε να γυρίσει γρήγορα στην Πάτρα για να συντονίσουν μαζί την κατάσταση. Το βράδυ της 22ης Μαρτίου ήταν, παιδάκια μου, ένα από τα πιο φρικτά βράδια για την πόλη της Πάτρας. Οι Τούρκοι είχαν ξεχυθεί στους δρόμους βάζοντας φωτιά σε όλα τα σπίτια και σφάζοντας το κοσμάκι ανελέητα. Λοιπόν, και όταν απάκ σακ του φεγγέλες, κλάματα γυναικόπαιδων που προσπαθούσαν να γλιτώσουν και να θελευτούν, δρόμοι γεμάτοι, σκοτωμένα και απάψυχα σώματα. Τι να σας πω, μια φρίκη, παιδάκια, μια φρίκη. Το μήνυμα του Λόντου φτάνει στον παλαιόν πατρόν Γερμανό. Μαθαίνοντας ο παλαιόν πατρόν Γερμανός τι κάνει, τι γίνεται στην Πάτρα, συγκινήθηκε και αισθάνθηκε πως το ποίμνιό του τον έχει ανάγκη. Αποφάσισε λοιπόν να ξεκινήσει αχάραγος να φύγει από το μοναστήρι της Χρυσοποδαρίτσας για την Πάτρα. Έτσι λοιπόν, τα ξημερώματα της 23ης του Μάρτ, ο παλαιόν πατρόν Γερμανός αναχώρησε μαζί με το διάκο του Θεόφιλο για την Πάτρα. Περάσανε όμως πρώτα από την Ιερά Μονή του Οπλού. Σταθείτε. Βήματα ακούω. Κρυφτείτε.
Γιαγιά, πάλι με τα πόδια γίνησαν πίσω στην πάρα. Με τα πόδια πηγαίναν τότε, Λεβεντάκο, με τα πόδια. Και λέγεται ότι στο Διάβατς, όπου ανταμώνανε πρωτοπαλίκαρα, τα ξεσηκώνανε και εκείνα να πάνε κοντά τους να αγωνιστούν για την πατρίδα μου. Αδέρφια μου, μαζευτήκαμε εδώ γιατί έχω μαντάτα. Και όταν ζητώ η ώρα της επανάστασης. Πλησιάζει η ώρα του ξεσηκωμού. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Ο Μουριάς έχει ξεσηκωθεί. Εμείς θα κάτσουμε στα βρομέρδα, κεριά. Σήμερα η βοστίτσα έπεσε στα χέρια μας. Δεν ήταν δύσκολο. Οι Τουρκαλάδες το βάλαν στα πόδια όταν είδα τους ξεσηκωμένους αδερφούς μας. Πάρωσαν οι παλικάρια μου. Και σας τα ολόκληρα να το θυμώστε. Αν ακούσουν οι Τούρκοι όλους τους Έλληνες με μια φωνή να φωνάζουν με γιούρια, θα τον βάλουν σαν αλλαγή στα πόδια. Και ο τίδες είναι. Αλλά τι καθόλου θα κουβεντιάζουμε. Δεν μαζεύουμε τα παλικάρια μας να ροβολήσουμε κατά την Πάτρα. Τι βιάζεστε, ωραία. Οι Τούρκοι καραδοκούν. Στις 25 του Μάρτη θα γίνει ο μεγάλος ξεσηκωμός. Αυτή την ημερομηνία έφερε ως μαντάτο ο Παταπλέσσας για τον ξεσηκωμό μας από τον Αλέξανδρο Ξυλάντη. Καπετάν Σαγιά! Καπετάν Σαγιά! Κάποιοι έρχονται! Τι έγινε ρε Κωνσταντή? Δύο παπάδες φαίνονται. Να μας πεις, δεσπότη μου. Στις 17 του Μάρτη σήκωσα στην Αγία Λαύρα το Λάβαρο της Επανάστασης και όρκησα όλους τους τοπικούς αγωνιστές και οπλαρχηγούς. Και την επαύριο, σαν μια γροθιά, ριχτήκανε στους Τούρκους και προχτές, 21 του Μάρτη, τα Καλάβρητα πέρασαν στα χέρια μας, στα δικά μας χέρια. Δεσπότη μου, αυτά είναι χαρμόσυνα, ναι. Έχω κι άλλα να σας πω όμως, παλικάρια μου. Πήρα μαντάτο από τον Λόντο, από την Πάτρα. Οι Τούρκοι ξεσηκώθηκαν και χτυπήσαν τους δικούς μας. Επικρατεί πανικός και φωτιά. Γι' αυτό και πάω άρον-άρον στην πόλη. Γιατί ήρθε η ώρα που το γένος πρέπει να ξεσηκωθεί. Και το γένος θα στείλει όλους, ενωμένους και δυνατούς. Ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος!
Είσαι σίγουρος, Γέροντα, πως θα πετύχει η Επανάσταση? Είναι η τύχη με το μέρος μας. Ο Θεός είναι με το μέρος μας, παλικάρι μου. Και όταν ο Θεός είναι στο πλάι μας, δεν μπορεί να μας νικήσει ούτε ο Τούρκος, ούτε άλλος εχθρός. Για την πατρίδα, ο Θεός είναι δίπλα μας. Και εμείς, για το γένος, θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε μαζί. Και τη λευτεριά του γένους στηρίζεται σε τρεις λέξεις. Θρησκεία, πατρίδα, ελευθερία. Αλήθεια είναι. Πες πήγα στον Αηγιάννη να ανάψω το κερί του συγχωρεμένου του πατέρα μου που πήγε από τουρκικό βόλι όταν ήμουν ακόμα παιδί. Ακόμα θυμάμαι τα λόγια του όταν ξεψηφούσε στα χέρια μου. Γιέ μου, πρόσεξε μη σου αλλάξουν την πίστη σου. Τώρα αφήνω τον αγώνα του γένους μας στα χέρια σου. Τότε του έδωσα την υπόσχεσή μου ότι δεν θα τον απογοητεύσω ποτέ. Πήγα στον ναό, γονάτισα στην Παναγιά μας και προσευχήθηκα. Τότε είδα το καδύλι στην ωραία πύλη να κουνιέται. Τότε κατάλαβα ότι ο Θεός έχει ακούσει τις ψυχές των Ελλήνων και ότι θα είναι δίπλα μας αυτόν τον ιερό αγώνα. Στην Πάτρα, καπετάνιο μου, οι αγαλυμοί, οι Τούρκοι ξεσηκώθηκαν κατά πάνω μας. Βλέπετε, παλικάρια μου, ήρθε η ώρα του μεγάλου ξεσηκωμού. Ήρθε η ώρα να δώσουμε και τη ζωή μας για την ελευθερία του γένους. Τώρα που θα γυρίσουμε στα σπίτια μας, να δώσουμε μια αγκαλιά στους πατεράδες μας, στις μαράδες μας, ένα γλυκό φιλί στις γυναίκες μας και τα παιδιά μας. Γιατί δεν ξέρουμε αν θα ξαναπατήσουμε τούτα εδώ τα χώματα ξανά. Βλέπετε, παλικάρια μου, ήρθε η ώρα. Η ώρα που θα δώσουμε και τη ζωή μας για τη λευτεριά του γένους μας. Ο πόλεμος είναι ιερός, αδελφοί μου. Ήρθε η ώρα να ενωθούμε σαν μια γροθιά και να πετάξουμε από πάνω μας τον τουρκικό ζυγό που 400 χρόνια κρατά σκλαβωμένο το έθνος. Να μπορέσουν οι επόμενες γενιές να ζήσουν λεύτερες και κάποτε θα μας θυμούνται και θα λένε αυτοί ήταν τα παλικάρια που δώσανε το αίμα τους για το καλό του γένους μας.
4 του Μάρτη έφτασε στην Πάτρα παλαιών πατρών Γερμανός. Παιδάκια μου, αυτά που είδαν τα ματάκια του, είδε την Πάτρα και δεν τη γνώριζε. Τελείως διαφορετική από εκείνη που άφησε πριν φύγει τα Καλάβρητα. Αχ, ανταμώθηκε με τους πρόκριτους της πόλης και όλοι μαζί κατάλαβαν πως δεν είχαν καιρό για χάσιμο τίποτες. Έτσι αποφάσισαν γενική μάζοξ την επόμενη μέρα στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου. Έτσι λοιπόν στις 25 του Μάρτη στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου μαζευτήκαν ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, οι πρόκριτοι της πόλης, καθώς και πολλοί οπλαρχηγοί και παλικάρια, μα είχαν φέρει και τα παλικάρια τα σούλα, τα γύρω χωριά. Ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, αφού τέλεσε δοξολογία στον εκείνο του Αγίου Γεωργίου, ύψωσε πορφυρά σημαία με μαύρο σταυρό στη μέση. Yes. Και όρκησε τις αγωνιστές, φωνάζοντας ελευθερία ή θάνατος. Ούλια ντάμα σηκώσαν τα ντοφέκια και τα αρματά της και με μια φωνή απάντησαν ζητοκραυγάζοντας ελευθερία ή θάνατος. Κατόπιν ούλοι μαζί κινήσανε κατά το κάστρο. Η πολιορκία της Πάτρας μόλις είχε ξεκινήσει. Να σου βάλω το ζουνάρι, να σε βοηθήσω. Γύρω εγώ, να σε ζώσουμε. Α, τι ωραίες που είσαι, τι ωραίες που είσαι, να την πω ακόμα, στάσου. Στάσου με την σύμφωνα, στελώσουμε καλά. Πέρα, α, yes. Κωνσταντία, εδώ μου το γυλαίκο του αδερφού σου, φορές. Έλα. Έτσι, μπράβο. Α, πω, τι ωραίος. Ωραία μου πάγια για η φουσανέλα. Βιτιαστός κολοκοτρώνης είσαι, λεβεντάκο. Α, να τον δω παππούς σε καμάρι μόνο. Μη σε να πεις, εμείς είμαστε εδώ για σένα, γυρίζουμε. Μα μάτω, εσείς είστε. Για σένα ζω, χαρά μπορείς να στο πει. Κάτι όμορφο όνειρά μου, θα πνίγω στη σιωπή. Απ' τον έρωτα τον τρελό έχω γίνει παιδί δεινό, σε λατρεύω με έναν κονό, μα δεν μιλώ. Στάσου λίγο να σου δείξω κάτι. Αυτό εδώ το μαχαίρι είναι του παππού σου. Βλέψει. Αυτό το κοιμήλιο της φαμελιάς μας θα στο δώκω εσένα. Να το φυλάς σαν τα μάτια σου. Τ' ακούς? Μπράβο, λεβέντη μου. Κι εγώ, κι εγώ. Λάτε μου, σε καλιάς, λεβέντη. Thank you.
ζούμεν στα στενά. Μονάχοι σαν λιοντάρια στες ράχες τα βουνά. Thank you.
Thank you.